πολύ δύσκολο. Αγαπητέ Υπουργέ, Μιχάλη Μαρτιώτη, Πρόεδρε της Νόδης, αδερφέ Παύλο Μακρύ, Χρόνια Σχολά, αγαπητέ Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο, κύριε Βουλευτά, κυρία και πρώην και υποψήφοι και μελλοντικοί βουλευτές, εύχομαι να βγείτε όλοι σας. Φίλε Πρόεδρε κινητοποίησης εκλογικής Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Πρόεδρε της ΟΝΕΔ, κύριε Χρήση, πρώην Δήμαρχοι, Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκράτησες, φίλες και φίλοι. Το 2019 είναι χρονιά αποφάσεων και επιλογών. Είναι χρονιά που μπορεί να γίνει αφετηρία για μια καλύτερη Ελλάδα, αλλά και μια καλύτερη Ρόδο. Είναι η χρονιά του πολίτη, ο οποίος τόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό, όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, καλείται με ευθύνη να κρίνει, να συγκρίνει και να αποφασίσει για το μέλλον και το μέλλον των παιδιών του. Ζήσαμε πολλές διαψεύσεις τα τελευταία χρόνια. Η αναξιοπιστία χτύπησε κόκκινο. Η πολιτική απαξιώθηκε και συνεχίζει να απαξιώνει. Μέσα σε ένα κλίμα εκβιασμών και συναλλαγών, την ίδια στιγμή που σημειώνονται υποχωρήσεις σε μείζωνα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούν να ξαναδώσουν αξιοπιστία στην πολιτική, αξιοπρέπεια στην Ελλάδα, αξιοκρατία παντού. Για την αναγέννηση της πατρίδας μας, όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή, στην πρώτη γραμμή. Την αναγέννηση έχει ανάγκη και η Ρόδος μας. Έχει μείνει πίσω. Η αδράνεια, η ανικανότητα, ο λαϊκισμός, ο κομματισμός ψαλιδίζουν τις πραγματικές μας δυνατότητες. Χρειάζονται σχέδιο και αγώνας για να αλλάξουμε τα πράγματα. Να ξαναδώσουμε στη Ρόδο τη λάμψη που μας αξίζει. Βγήκα μπροστά γιατί δεν πάει άλλο. Για μένα δεν μετρούν τα αξιώματα. Μετρούν οι αξίες. Αυτές πρέπει να ξαναζωντανέψουμε και να εργαστούμε συλλογικά και υπεύθυνα για τον τόπο μας. Αυτό το μήνυμα αγκαλιάζουν όλο και περισσότεροι Ροδίτες. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ενωμένοι, αποφασισμένοι να ανεβάσουμε τη Ρόδο μας ψηλότερα. Μας περιμένει πολλή δουλειά που αξίζει να την κάνουμε για να ξαναγίνουμε περήφανοι για αυτόν τον τόπο, περήφανοι για τη Ρόδο μας, για τους Ροδίτες, για τους Έλληνες, για την πατρίδα. Φίλε Πρόεδρε Παύλο Μπακύρη, χρόνια σου πολλά για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά στους γεμάτους πάθος σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Ροδίτες, Ροδίτησες, Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκράτησες. Αλλά να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος που είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας που είμαστε γεμάτοι πάθος για την αξία της Ελλάδας, για την αξία της Ρόδου, για την αξία που αξίζουμε. Ο έρωτας για τον τόπο μας, το πάθος για την Ελλάδα, το πάθος για τη Ρόδο, σήμερα εορτάζεται. Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, Υπουργέ, η περιοχή σου που επέλεξες για να κατέβεις στον αγώνα υπέρ του κόμματος είναι ένας τόπος που έχει πολλά κοινά με εμάς. Έχουμε πολλούς δωδεκανήσιους, όπως είπε ο Τάσος Πάνος. Η παρουσιακή μας δωδεκανησιακή κοινότητα θα σε βοηθήσει, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σου και θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν υπουργό ή ό,τι άλλο κυρία Μητσοτάκη σε βάλει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρουμε την αγάπη σας, την έδειξες και ξέρουμε αυτά τα οποία θα κάνεις πολλά και για την δωδεκάνησο και για την Ρόδο. Σας ευχαριστώ θερμά για σήμερα.